Καυστικός εμφανίστηκε για άλλη μια φορά από τα Τρίκαλα ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Αστέριος Ροντούλης. Ο βουλευτής Λάρισας άφησε εκ νέου εχμές για τον Δήμαρχο Τρικαίων Μιχάλη Ταμήλο, μεγαλώνοντας την κόντρα που σιγοψύνεται το τελευταίο διάστημα. Αφορμή αυτή τη φορά αποτέλεσε η δημοσίευση ενός ρεπορτάζ που γνωστοποιεί το υπέργο ποσό που δαπανήθηκε για τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Δήμου. Απίθυνα συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Δήμαρχο. Πρώτον, εάν συμφωνεί με το ρεπορτάζ του περιοδικού Επίκαιρα, αντίγραφο του οποίου σας ενεχείρισα σε όλους τους δημοσιογράφους. Δεύτερον, πού πήγαν τα χρήματα αυτά που αναφέρει το ρεπορτάζ ότι δαπανήθηκαν. Και τρίτον, ζητήθηκε η άποψη κάποιου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το κόστος της δημοτικής ιστοσελίδας. Όσον αφορά τις προσλήψεις στην αγρογή ΑΕ και την επικείμενη συγχώνευση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ροντούλης ζήτησε πρωτίστως τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα, αίτημα που δέχτηκε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μπατζελή. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά και μετεκλογικά έκανε λόγο για παράνομες προσλήψεις, 270 τον αριθμό στην αγρογή, να γίνει πρώτα η διαλεύκαση της υπόθεσης με εισαγγελέα της αγρογής η υπόθεση και στη συνέχεια να υπάρξει αυτή η συγχώνευση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, αντιτιθέμεθα στη συγχώνευση, εάν πρώτα δεν ξεκαθαριστεί η υπόθεση με την αγρογή.